Ναι, υπεγράφει παράταση μέχρι τις 22 Μαρτίου. Ο λόγος που δόθηκε παράταση είναι ότι υπήρχαν τυπικά προβλήματα τα οποία θα εμπόδιζαν ένα αριθμό επενδυτών, ενδεχομένως και μεγάλο αριθμό, να συγκεντρώσουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα προκειμένου να υποβάλουν την αίτησή τους. Και γι' αυτό το λόγο προκρίθηκε αυτή η επιλογή, προκειμένου να μην υπάρχουν τέτοιου είδους ζητήματα στην πορεία. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, η δράση που έχει τη μεγαλύτερη ζήτηση είναι αυτή με το τουριστικό τομέα, ή είναι και οι άλλοι? Και οι δύο δράσεις έχουν πολύ μεγάλο αριθμό σχεδίων, τα οποία είτε έχουν υποβληθεί οριστικά, είτε είναι σε τελικό στάδιο υποβολής. Αυτό είναι ενθαρρυντικό και για τη μία δράση και για την άλλη δράση, γιατί δείχνει ότι αυτή η στοχοθεσία είναι σωστή και αντανακλούν πραγματικά προβλήματα και προσπαθούν να δώσουν λύση σε πραγματικά προβλήματα. Μπορείς να δούμε αριθμό? Χθες το απόγευμα, στον ίδιο ακριβώς χώρο, στην ίδια ακριβώς θέση που βρίσκεστε, από την Σύλλογο Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων, η Άπτερα, μας επισημάνθηκε ο Πολάκης, και όχι για πρώτη φορά, ότι από όλα αυτά τα προγράμματα οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες του τουρισμού μένουν απ' έξω. Ότι είναι τέτοια τα κριτήρια και έτσι διαρθρωμένα που μπορούν να τα καρποθούν μόνο τα τετράστρα και πεντάστρα ξενοδοχεία. Κάνουν λάθος? Να αναλύσουμε λίγο τα κριτήρια. Αυτό θα το δούμε. Καταρχήν, αυτή η δράση που συζητάμε σήμερα αφορά νέες επιχειρήσεις ή πως είστε επιχειρήσεις, όχι ήδη λειτουργούς επιχειρήσεις. Δεύτερον, ποσοτικά στοιχεία για τη συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις δράσεις που προκυρήσει το ΕΣΠΑ και το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα πούμε τώρα σε λίγο μέσα και αυτά νομίζω θα αντανακλούν και την πραγματικότητα. Τώρα, όσον αφορά, γιατί έχει γίνει συζήτηση και άλλη φορά έχω πει εδώ και στο Ηράκλειο, ότι για τη δράση ενεργειακής αναβάθμισης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αυτή αφορά κατά βάση αυτές τις είδους επιχειρήσεις, καταλήμματα και μικρομεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις, και η συμμετοχή στη συγκεκριμένη δράση δεν θα έχει ιδιαίτερους όρους, είτε αφορά αριθμό εργαζομένων είτε άλλου τέτοιου είδους κριτήρια. Αυτό είναι γνωστό, έχει ξαναλεχθεί, θα προκηρυχθεί, αλλά πρώτα πρέπει να ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη δράση που χρησιμοποιείται, η ίδια δράση που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης, για να μην έχουμε επικαλύψει, και μετά θα προκηρυχθεί η αντίστοιχη δράση από το ΕΣΠΑ. Τα κριτήρια ποια είναι σε αυτή τη δράση για την οποία μιλάμε τώρα, αυτή τη στιγμή? Για την είδος τουριστικών επιχειρήσεων, αυτό που χρειάζεται είναι η ωριμότητα του σχεδίου και η απόδειξη της ύπαρξης ιδιωτικής συμμετοχής. Και για πρώτη φορά, όπως έχουμε πει, τα κριτήρια είναι 100% αντικειμενικά, γιατί έχουμε συγκριτική αξιολόγηση. Δεν υπάρχει το υποκειμενικό στοιχείο το οποίο θα αξιολογήσει ενδεχομένως την ωριμότητα του σχεδίου, την βιωσιμότητα του σχεδίου ή την ωριότητα του σχεδίου. Είναι 100% αντικειμενικά τα κριτήρια. Η ωριμότητα βάσει αδειοδοτήσεων και είδους αδειοδοτήσεων και ύπαρξη ιδιωτικής συμμετοχής. Κανένα άλλο κριτήριο. Υπάρχει κάποιο στοιχείο για το πόσες αιτήσεις σε τη δράση έχουν υποβληθεί ήδη, ή αν μπορούμε να το κάνουμε και λίγο πιο συγκεκριμένο γεωγραφικά, εδώ από την Κρήτη, ας πούμε, υπάρχει κάποια? Η Κρήτη είναι η πρώτη περιφέρεια, μακράν η πρώτη περιφέρεια στο πλήθος των αιτήσεων τις οποίες έχουν υποβληθεί. Τα στοιχεία θα τα πούμε σε λίγο μέσα. Υπάρχει περίπτωση να αυξηθεί ο προϋπολογισμός? Όχι, να μιλήσουμε καθαρά και να μην δίνουμε φρόντες ελπίδες σε όλους τους επενδυτές. Οι προϋπολογισμοί θα παραμείνουν αυστηρά ίδιοι. 160 εκατομμύρια για τον τουρισμό και 190 εκατομμύρια για τους λοιπούς κλάδους και τομείς.